Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό διηγητικό vlog, το οποίο προσομοιάζει στον τίτλο και λίγο στο περιεχόμενο με ένα που γυρίσαμε σήμερα, πριν 2 ώρες. Το σημερινό βίντεο έχει θέμα αποδιοπομπαίος τράγος ή εξυλαστήριο θύμα ή μαύρο πρόβατο σε μία οικογένεια. Πάλι το αίτημα για αυτό το θεωρητικό vlog ήρθε μετά από τα σεμινάρια που κάναμε τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου με θέμα πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις στις μέρες μας, όπου εκεί αναφερθήκαμε επισταμένα στις δυναμικές στις οικογένειες, στις ψυχοπαθολογικές δυναμικές στις οικογένειες, οι οποίες προκαλούν και δημιουργούν τη μεταβίβαση διαγενειακών τραυμάτων στα μέλη τους. Αναφέρθηκε στο σεμινάριο και ο όρος αποδιοπομπαίος τράγος και μια φίλη μου ζήτησε να κάνω ένα θεωρητικό βίντεο να εξηγήσω με περισσότερα λόγια τι σημαίνει αποδιοπομπαίος τράγος σε μια οικογένεια. Για να κάνω αυτό το βίντεο πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, η οποία είναι φιλόλογος, η οποία μου εξήγησε μαζί με τον πατέρα μου που είναι θεολόγος την προέλευση του όρου αποδιοπομπαίος τράγος. Είχαν, λέει, οι αρχαίοι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, μία γιορτή, τη γιορτή του εξυλασμού, που σε αυτή τη γιορτή έκανα διάφορες θυσίες και, λέει, φόρτωναν έναν τράγο με τις αμαρτίες τους και τον θυσίαζαν. Και πέθαινε ο τράγος και μαζί με τον τράγο πέθαιναν και οι αμαρτίες τους. Και από εκεί έχει προκύψει ο όρος αποδιοπομπαίος τράγος. Τον έδιωχνα νομίζω τον τράγο, γιατί αποδιοπομπαίος σημαίνει αυτός που έχει αποδιωχτεί, που έχει φύγει από τους υπόλοιπους. Από εκεί, αυτό το αρχαίο εβραϊκό έθιμο, τελετή, τελετουργία, έχει προκύψει ο όρος αποδιοπομπαίος τράγος ή εξυλαστήριο θύμα, που σημαίνει στην ουσία ότι ένα μέλος της οικογένειας, συνήθως αυτό το μέλος είναι το πιο έξυπνο και ευαίσθητο μέλος της οικογένειας, γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος και φορτώνεται μεταφορικά τις αμαρτίες, δηλαδή τα ψυχολογικά ζητήματα, άλλη τα ζητήματα όλης της οικογένειας. Αποδιοπομπαίοι τράγοι σε μια οικογένεια συνήθως είναι τα παιδιά, είναι ένα από τα παιδιά. Τι γίνεται? Ο κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του διάφορα βιώματα, κάποια από τα οποία του έχουν προκαλέσει ψυχικά τραύματα. Αυτά που βιώνουμε στη ζωή μας, τα οποιαδήποτε γεγονότα βιώνουμε στη ζωή μας, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες, μπορεί να αποστούν ψυχοτραυματικά. Να γίνει κάτι δηλαδή στη ζωή μας που να μας ενοχλήσει, να μας τραυματίσει ψυχικά. Και αυτά τα ενδοψυχικά τραύματα, τα τραύματα δηλαδή τα οποία βρίσκονται μέσα στη ψυχή μας, επηρεάζουν την προσωπικότητά μας, τη ψυχική μας λειτουργικότητα και στην ενήλικη ζωή. Αν εμείς πάμε έτσι, όπως πήγα και εγώ τότε, ανεύθυνα, ανέμελα, χωρίς συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχει ένας άνθρωπος προτού γίνει γονιός, και πάμε και παντρευτούμε έτσι χαλαρά και κάνουμε και παιδιά χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι οφείλουμε ως γονείς να είμαστε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, εξυγειασμένες προσωπικότητες και να έχουμε λυμένα τα σοβαρά ψυχολογικά μας προβλήματα και να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία επαγρύπνησης και πνευματικότητας, ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει μέσα στη ψυχή μας ή μέσα στη σχέση μας με το τέρι μας, αν έχουμε τέρι, μέσα στην οικογένεια μας, να το λύνουμε άμεσα, να το επιλαμβανόμαστε άμεσα, τότε φτάνουμε σε ένα σημείο, εάν δεν μπούμε με αυτές τις προοπτικές στο ταξίδι της γονεϊκότητας, φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν είμαστε καθόλου καλά, έχουμε μέσα μας πολύ στενοχώρια, νιώθουμε αίσθημα κενού, μας φταίνε τα ρούχα μας και βγάζουμε τα νεύρα μας και θεωρούμε ότι μας φταίει και καθιστούμε αποδιοπομπαίο τράγο, το πιο ευαίσθητο και το πιο ευάλωτο
μέλος της οικογένειάς μας. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, καθώς πρέπει, οικογένειες οι οποίες φαίνονται προς τα έξω κομιλφό καθώς πρέπει, καλές οικογένειες, γονείς με καλές σπουδές, με καλές δουλειές, με ωραίο σπίτι, με ωραία αυτοκίνητα, με οικονομική ευμάρεια, με υψηλή κοινωνική θέση, να φαίνονται καθώς πρέπει οικογένειες και ένα από τα μέλη τους να είναι αυτό το οποίο να φαίνεται προς τα έξω σαν το προβληματικό παιδί, αυτό το παιδί το οποίο ταλαιπωρεί αυτές τις κατά τα άλλα τόσο σπουδαίες και καλές οικογένειες. Μα τι καλή οικογένεια που είναι αυτή και έχουν βγάλει ένα παιδί, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί τους ταλαιπωρεί πολύ. Αυτό το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό το παιδί είναι ατίθασο. Αυτό το παιδί έχει κάνει πολύ σοβαρά λάθη στη ζωή του. Και άμα ψάξεις αυτές τις οικογένειες μέσα από μια ψυχοθεραπευτική σκοπιά, δηλαδή όταν αυτές οι οικογένειες έρθουν για συστημική οικογενειακή θεραπεία και όταν κοιτάξεις τις δυναμικές μέσα στην οικογένεια και είσαι και ψυχολόγος και έχεις και μια συστημική κατεύθυνση και συστημική εκπαίδευση, η συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι ένα μοντέλο ψυχοθεραπείας το οποίο βασίζεται στην διαχείριση των δυναμικών ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Έχω εκπαιδευτεί και στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Τότε εκεί βλέπεις ότι εκείνο το πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται ως το προβληματικό, αυτός που βγάζει τις κρίσεις πανικού, αυτός που έχει για παράδειγμα την κατάθλιψη, αυτός που δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα μαθήματά του, αυτός ο οποίος έχει μία συμπεριφορά η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποκλίνουσα από τη συμπεριφορά των άλλων μελών της οικογένειας. Αυτό το πρόσωπο δηλαδή να είναι το πιο ευαίσθητο, το πιο ευφυές μέλος της οικογένειας, που υποσυνείδητα και χωρίς να το αντιλαμβάνονται και χωρίς να το κάνουν επίτηδες, οι γονείς και τα αδέρφια φταίνε εκείνο το πρόσωπο για όλα τους τα προβλήματα. Του φορτώνουν μεταφορικά όλες τους τις αμαρτίες και το επιβαρύνουν εκείνο το πρόσωπο. Μου έχει τύχει ως ψυχολόγος και θεραπευτρία να συναντήσω ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ανεξήγητα ψυχικά προβλήματα, ψυχικές διαταραχές, να έχουν συμπτώματα έντονα τα οποία να μην φεύγουν με την ψυχοθεραπεία ή να μην φεύγουν ακόμη και με την αντικαταθλιπτική θεραπεία και προχωρώντας πιο βαθιά στη ψυχοθεραπεία να ανακαλύπτουμε ότι ένα πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει δύσκολα ζητήματα ψυχολογικά να προέρχεται από μια οικογένεια η οποία αυτή η οικογένεια να κρύβει σκελετού στην ντουλάπα, να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία να μην τα παραδέχεται αυτή η οικογένεια, να μην τα βγάζει στην επιφάνεια και να τα έχει μεταβιβάσει αυτά τα ζητήματα σε εκείνο το πρόσωπο που είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της οικογένειας. Είναι συνήθως εκείνο το παιδί το οποίο μπορεί να είναι πιο καλλιτεχνική φύση από τους υπόλοιπους, εκείνο το παιδί το οποίο να παρουσιάζεται και να έχει πιο ελεύθερο πνεύμα, εκείνο το παιδί το οποίο ανοίγει το στόμα του και λέει αλήθειες, εκείνο το παιδί που θα αναφωνήσει «Μαμά, ο βασιλιάς είναι γυμνός». Ξέρετε, ξέρουμε όλοι το παραμύθι με τον γυμνό βασιλιά, που τον κορόδεψαν οι ράφτες και ήταν γυμνός, αλλά δεν τολμούσε κανείς να το πει. Όλοι έβλεπαν πως ήταν γυμνός, αλλά μόνο το μικρό παιδί είχε το θάρρος να πει «Μαμά, ο βασιλιάς είναι γυμνός». Εκείνο το παιδί λοιπόν, το μικρό που θα αναφωνήσει «Μαμά, ο βασιλιάς είναι γυμνός», εκείνο το παιδί το οποίο θα πει «Μα τι κάνετε εδώ πέρα? Μα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν το συζητάμε? Μα γιατί φέρες έτσι στη μαμά? Μα γιατί φέρες έτσι στον μπαμπά? Μα γιατί δεν κάνουμε αυτό στην οικογένειά μας που κάνουν οι άλλες οικογένειες?» Εκείνο το παιδί το οποίο θα πει «Μα γιατί είμαστε τόσο δυστυχισμένοι? Μα γιατί εμείς δεν πάμε βόλτες? Μα γιατί δεν γελάμε στο σπίτι μας? Μα γιατί δεν περνάμε όμορφα?» Εκείνο το παιδί το οποίο θα έχει την ευαισθησία να ανιχνεύσει, να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα προβλήματα που έχει η οικογένεια, εκείνο το παιδί πολύ πιθανό στις δυσλειτουργικές οικογένειες, στις ναρκισσιστικές οικογένειες, στις τοξικές οικογένειες να καταστεί ο αποδιοπομπαίος τράγος της οικογένειας. Δηλαδή να το θεωρούν ότι αυτό είναι το πρόβλημα της οικογένειας και όχι τα προβλήματα τα οποία αντιλαμβάνεται εκείνο το παιδί το οποίο είναι πιο ευαίσθητο
ψυχικά, είναι πιο ευφυές συναισθηματικά και καταλαβαίνει πράγματα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα πρόσωπο που ξέρει ποιο είναι, που πολλές φορές μου έχει πει γιατί να είμαι εγώ αυτό το πρόσωπο στην οικογένεια, το οποίο να αντιμετωπίζω όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί να είμαι αυτός που να είμαι διαφορετικός από τους άλλους και να καταλαβαίνω τη ψυχοπάθεια όλης της οικογένειας, τα σοβαρά ζητήματα αντίληψης και προσαρμοστικότητας που έχει η οικογένεια, γιατί να είμαι έξυπνος και να καταλαβαίνω ότι η δική μου είναι τρελή, γιατί να μην είμαι κι εγώ βλάκας και να είμαι ευτυχισμένος όπως ίσως είναι αυτή. Όσο πιο ευφύς είναι κάποιος διανοητικά και συναισθηματικά, τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνει την προβληματικότητα της οικογένειας. Και μια οικογένεια ανώριμη, μια οικογένεια τοξική, μια οικογένεια η οποία δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της, μιλάμε για γονείς κυρίως, αλλά και για αδέρφια, θα τα βάλει με το πρόσωπο εκείνο, το μέλος της οικογένειας εκείνο, το οποίο έχει την αντίληψη, έχει την ευστροφία, έχει την ευφία, τη συναισθηματική και τη διανοητική, να αντιληφθεί ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Εάν βρίσκετε τον εαυτό σας να είναι στη θέση του αποδιοπομπαίου τράγου, μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν το κάνουν αυτό τα άλλα μέλη της οικογένειας σας επειδή έχουν κάτι προσωπικά μαζί σας. Το κάνουν επειδή δεν αντέχουν τις ίδιες τους τις πέτσες. Δεν αντέχουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους ενοχλεί το γεγονός ότι εσείς ψάχνετε την αλήθεια. Τους ενοχλεί ότι ψυχοψάχνεστε. Τους ενοχλεί ότι ψυχοεκπαιδεύεστε. Τους ενοχλεί ότι ψυχοθεραπεύεστε. Τους ενοχλεί ότι λέτε θέλω να βάλω ένα τέρμα σε αυτή τη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος, τη διαγενειακή μεταβίβαση ψυχοπαθολογίας. Δεν θέλω να είμαι προβληματικός εγώ και δεν θέλω να κάνω και τα παιδιά μου προβληματικά όπως είμαστε όλοι προβληματικοί σε αυτή την οικογένεια. Και παίρνω δράση και θέλω να γιάνω, θέλω να ιαθώ, θέλω να ιαθώ ψυχικά. Θέλω να μάθω για την ψυχολογία, θέλω να μάθω για την υγεία, θέλω να ψυχοεκπαιδευτώ, θέλω να ψυχοθεραπευτώ, θέλω να οριμάσω. Τους ενοχλείτε. Τους ενοχλείτε όταν το κάνετε αυτό, γιατί τους χαλάτε την πιάτσα. Γιατί τους χαλάτε το παραμυθάκι το οποίο ταΐζουν εσάς και τον εαυτό τους, ότι είμαστε μια ωραία κατάσταση. Είμαστε μια a happy little family που λέει και η κόρη μου. Η κόρη μου είχε πει σε κάποια φάση, είχε πει κάπου, σας αρέσει να είσαστε happy little family και να μην συζητάτε τον ελέφαντα που είναι στο δωμάτιο. Δεν είστε μια μικρή χαρούμενη οικογένεια και μικρή ευτυχισμένη οικογένεια και να μην συζητάτε για τα σοβαρά προβλήματα. The elephant in the room. Είναι μια έκφραση στα αγγλικά, the elephant in the room, ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Λέει, είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που είναι σαν ένα τεράστιο ελέφαντα που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο, αλλά οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια τους και δεν βλέπουν τον ελέφαντα. Σου λέει, είναι όλα μια χαρά, είναι όλα εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είσαι εσύ που το συζητάς. Άμα δεν το συζητάς κάτι, δεν υπάρχει. Άμα το βάζεις κάτω από το χαλί, δεν υπάρχει. Αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, του να αγνοούμε τα προβλήματά μας και να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τα άλλα μέλη της οικογένειας μας ότι είναι όλα καλά και είναι όλα ωραία και είναι όλα ανθυρά και όλα ωραία, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε ανθρώπους φυσιολογικούς. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μια υγιής προσωπικότητα, δεν αντέχει αυτούς τους δυσλειτουργικούς τρόπους. Δεν αντέχει αυτούς τους ψυχοπαθολογικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργούν. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα πει, μα τι κάνουμε εδώ πέρα, κοροϊδευόμαστε, πάμε καλά. Ο καθένας το βιολί του, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει συντροφικότητα μέσα στο ζευγάρι. Λέμε ψέματα εδώ μέσα, ο καθένας κοιτάει τον κόλο του που λέει ο λόγος και παρουσιαζόμαστε και πιστεύουμε ότι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια και μην τυχόν και θίξουμε τις ιερές αγελάδες, ξέρω εγώ, μην τυχόν και πούμε τίποτα ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, γινόμαστε αμέσως το μαύρο πρόβατο, γινόμαστε αμέσως από το πιμπέος τράγος και φταίμε εμείς, επειδή ακριβώς καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες οικογένειες υποσυνείδητα, οι τοξικές, οι ναρκισιστικές ή τις λειτουργικές οικογένειες, υποσυνείδητα κρύβουν τα προβλήματα τους κάτω από το χαλί, δεν θέλουν με τίποτα τα προβλήματα τους να αποκαλυφθούν και αν κάποιο μέλος της οικογένειας τους, για παράδειγμα,
βλέπει την αλήθεια και τη λέει, ή τους θυμίζει, ξέρω εγώ, κάποιον που δεν συμπαθούν, ή έχει μια ευαισθησία που δεν έχουν οι υπόλοιποι, θα στοχοποιήσουν εκείνο το μέλος της οικογένειας και θα το κάνουν από διπλωμένο τράγο. Θα το κάνουν μαυροπρόβατο και θα προβάλλουν πάνω του όλα τα ψυχολογικά της οικογένειας. Δεν θα παραδεχθούν ποτέ ότι έχουμε εμείς πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ως άτομα, έχουμε πρόβλημα ως οικογενειακή μονάδα. Όχι, το πρόβλημα το έχει αυτός που μιλάει. Το πρόβλημα το έχει αυτός που θέλει να λύσει τα προβλήματα. Φταίει ο επιδομημένος τράγος. Πρέπει να βλέπεις ότι όλα είναι σκατά, αλλά να μην λες τίποτα. Να μην προσπαθείς να εξελίσσεσαι, γιατί αν εξελίσσεσαι εσύ, απειλείς την εύθραυστη ισορροπία αυτής της οικογένειας, της μικρής ευτυχισμένης οικογένειας. Happy little family. Οπότε, αν βρίσκετε τον εαυτό σας να είσαστε ο επιδομημένος τράγος της οικογένειάς σας, να χαίρεστε. Γιατί σημαίνει ότι είσαστε ευαίσθητοι, ψυχικά και διανοητικά ευφύς, συναισθηματικά ευφύς και θέλετε να εξελιχθείτε. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας να είμαστε από την Πομπέη τράγη δυσλειτουργικών οικογενειών. Σημαίνει ότι εμείς είμαστε φυσιολογικοί. Σκεφτείτε το. Το εμείς το λέω θεωρητικά, δεν λέω για μένα και για σας. Καταλάβατε τι εννοώ. Όποιος είναι από την Πομπέη τράγη.